θα είναι πιο φίλος της Ελλάδας ο Μπάιντεν από ότι ήταν ο Τραμπ? Κοίταξε, θα δείξει πρωτοέχουμε. Οι θέσεις σου βεβαίως είναι πολύ διαφορετικές από αυτές του κυρίου Τραμπ. Ήθελα επίσης να προσθέσω σε αυτά τα που είπε η Μαρία, ότι να θυμίσουμε ότι ο Αλ Παϊράκ ήταν ο σύνδεσμος του Ταγί Περτογάν με τον γαμπρό του Τραμπ. Ήταν η λεγόμενη διπλωματία των γαμπρών, όπως έγραψε χαρακτηριστικά η εφημερίδα New York Times, που έκανε και αποκαλύψεις για αυτό το δίδυμο. Άρα δεν είναι μόνο ο γαμπρός, αλλά ξέρει και σοβαρά μυστικά. Μάλιστα. Σοβαρά μυστικά. Νομίζω η Μαρία μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Biden, όπως είπα, οι θέσεις του στα θέματα τα ελληνικά είναι πολύ διαφορετικές από αυτές του κύριου Τραμπ. Βεβαίως, αν δούμε τις θέσεις του State Department επί Τραμπ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές. Έτσι, υπήρχε αυτή η διαφορά μεταξύ State Department και Λευκού Οίκου. Αυτή τη φορά και οι συγκρούσεις μεταξύ τους, αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις. Η πολιτική θα βγαίνει από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας μαζί με τον Πρόεδρο και μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουμε καινούργιες ειδήσεις, να σας πω γρήγορα, ότι και τα δύο επιτελεία θα ξεκινήσουν πρωί-πρωί επίθεση, σε εισαγωγικά η λέξη. Το επιτελείο του κ. Τραμπ θα ξεκινήσει να προσβάλλει τις εκλογές με πολλούς τρόπους, αλλά και θα ενημερώσει τους οπαδούς του πρόεδρος για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα πώς θα το κάνει στην άνθη δεν το ξέρουμε ακόμα. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι μία από τις σκέψεις που έχει είναι να καλέσει μια διαδήλωση σε μια μεγάλη πόλη. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και από προσέλευση κόσμου και από το θέμα του κοροναϊού. Επίσης, ο κύριος Biden θα κάνει τις ανακοινώσεις για την πανδημία. Θα ανακοινώσει τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικοί επιστήμονες που θα αναλάβουν αυτή την προσπάθεια να σταματήσουν τον κοροναϊό. Και επίσης προτίθεται και αυτός να αρχίσει να εξηγεί στο λαό ότι τελείωσαν οι εκλογές. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, σε 75 μέρες από σήμερα, ο κύριος Biden θα εγκατασταθεί στο Λευκό Οίκο.